Καλησπέρα. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και το vlog μας απόψε γίνεται με αφορμή ένα email που έχει στείλει ένας άνδρας και έχει βάλει τον τίτλο «Συναισθηματική απιστία». Αγαπητή Θέκλα, παρακολουθώ εδώ και αρκετό διάστημα τα vlog σου και επειδή έχω πρόβλημα με τη σύζυγό μου αποφάσισα να σου γράψω. Τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, η γυναίκα μου σύναψε συναισθηματικές σχέσεις με έναν άνδρα και έχω τρελαθεί και δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί είμαστε στα πρόθυρα της διάλυσης. Είμαστε 30 χρόνια παντρεμένοι και έχουμε τρία ενήλικα παιδιά, όπως επίσης και εγγόνια. Είμαι 52 ετών και εκείνη 50 και παντρευτήκαμε σε πολύ μικρή ηλικία. Εγώ το τελευταίο διάστημα πέρασα μια μορφή κατάθλιψη που ίσω να είναι και ανδρική κλιμακτήριο. Με πολλά νεύρα, δίχω όρεξη για ζωή, κλείσιμο στον εαυτό μου, αδιαφορία, εχθρότητα και επικριτικότητα σε ό,τι και μου έλεγα. Κλιμακτήριο νομίζω πως περνάει και τώρα η γυναίκα μου. Όλα αυτά ήταν που ξεχύλισαν το ποτήρι όπως μου είπε και βρήκε αλλού τα συναισθήματα που έλειπαν από τη σχέση μας. Το συναισθηματικό κενό που δημιουργήθηκε από την πάροδο των χρόνων και τη ρουτίνα που έχει ο έγκαμος βίος είναι ο βασικός παράγοντας των προβλημάτων μας. Αλλά και η συμπεριφορά μου, κατά κύριο λόγο, που δεν εξέφραζα τα συναισθήματα μου, που δεν την επενούσα, που δεν τη θαύμαζα για όλα όσα έχει πετύχει, που δεν συνέβαλα όσο θα έπρεπε στην ανατροφή των παιδιών μας. Πραγματικά είναι μια υπέροχη και δυναμική γυναίκα που τα προλάβαινε όλα. Δουλειά, σπίτι, παιδιά. Εγώ πιο χαμηλών τόνων και χωρίς πολλή αυτοπεποίθηση, αλλά πιστός και σταθερός της αξίας της οικογένειας. Ξέρω ότι έκανα πολλά λάθη και δεν έδινα την απαραίτητη προσοχή στη γυναίκα μου και το τελευταίο διάστημα έγινε ό,τι έγινε. Μπράβο σου που αναγνωρίζεις το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Μπράβο σου. Την αγαπώ πάρα πολύ και αυτή με αγαπά, αλλά δεν μπορεί πλέον και θέλει να μείνει μόνη της για να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της και να βρει τον εαυτό της. Εγώ από την άλλη είμαι σε απόγνωση, επειδή μένουμε στο ίδιο σπίτι, αλλά σε διάσταση, γιατί αυτή το ζήτησε και μου είναι πιο δύσκολο να την βλέπω καθημερινά να ανταλλάσσει μηνύματα και να συνεχίζει να έχει επαφή με το συγκεκριμένο τύπο γιατί είναι συνεργάτη. Μου ζήτησε να την αφήσω ελεύθερη να αποφασίσει, αλλά βλέπω ότι δεν αποφασίζει και καθυστερεί. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Βλέπω καθημερινά να έρχεται πιο κοντά στον άλλον παρά σε μένα, παρόλο που πλέον της δίνω αυτά που της έλειπαν τόσο καιρό. Τι προάλλε μου είπε όταν τη ρώτησα ότι πλέον δεν τα δέχεται και είναι αργά. Εγώ από την άλλη παλεύω να σώσω τη σχέση και το γάμο μας και αντικρίζω τι έχω. Τώρα που ξύπνησες μπορεί όντω να είναι αργά, όμω. Είναι τόσο ερωτευμένη μαζί του που δεν ακούει τίποτα πια από μένα και θεωρεί ότι παίζω θέατρο για να την κάνω να γυρίσει πίσω. Πονώ απίστευτα πλέον και κλαίω όποτε σχεδόν είμαστε μαζί ή με τα παιδιά μας που είναι ενήλικα και δεν ζουν μαζί μας πια. Κλαίς όταν είστε μαζί και κλαίς μπροστά στα παιδιά. Πρέπει να βάσει ένα ψυχολόγο να κλαίς εκεί στο γραφείο του ψυχολόγου. Αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρω τι να κάνω πια. Είμαι συναισθηματικό κουρέλι μετά από όλο αυτό, αλλά και ίδια δουλεύει συνεχώς πολλές ώρες για να, ώρες για να μην σκέφτεται όπως μου είπε. Δεν θέλει να με βλέπει έτσι και με συμβουλεύει να συνεχίσω να ζω και να βρω τον εαυτό μου. Μου είναι πολύ δύσκολο να το κάνω γιατί την αγαπώ πολύ και αισθάνομαι πληγωμένος και κενός χωρίς αυτή. Πώς με συμβουλεύεις να χειριστώ την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να σώσω τη σχέση μας. Περιμένω τις συμβουλές και την καθοδήγησή σου γιατί σε θεωρώ μια από τις πολυτιμότερες ψυχολόγους. Μπορείς να κάνεις αυτό το mail vlog, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Λοιπόν, όση ώρα μιλούσε για τη γυναίκα σου, που έλεγε ότι ήταν μια γυναίκα που τα προλάβαινε όλα και μετά από 30 χρόνια γάμου πλέον έχει σκάσει και έχει φτάσει στο σημείο που έφτασε, θυμήθηκα την ιστορία με το Χότζα και το Γάιδαρό του, ξέρεις, είναι ένα αστί, ε, με, μύθος. Λέει ο Χότζα κάποτε είχε αποφασίσει ότι ε, του στήχιζε πολλά χρήματα η τροφή του γάιδαρου, δεν του συνέφερε να ταΐζει το γάιδαρο. Οπότε αποφάσισε να μάθει το γάιδαρο του να, να ζει χωρί τροφή. Τον άφησε μια εβδομάδα χωρί τροφή, επιβίωσε ο γάιδαρο, τον άφησε δύο, τρει, στι 40 μέρε ο γάιδαρο ψώφησε. Και έκλαιγε, λέει ο Χότσα, και έλεγε: Αχ, το γάρο. Κυπριακό μύθο είναι αυτό. Α, το γάρο μου, το γάρο μου. Και τώρα που τον έμαθα να μην τρώει, Έκλεγε, έλεγε: Αχ, το γαϊδούρι μου, το γαϊδούρι μου, ίσα, ίσα, τώρα που το έμαθα να μην τρώει, ψόφησε. Αυτό ο μύθο ερχόταν στο μυαλό μου τώρα που διάβαζε για τη γυναίκα σου. Γιατί, φίλε, 30 χρόνια παραμέληση τη συντρόφου σου είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί γράφει από μόνο σου στο mail, δεν σε γνωρίζω ότι έχουμε κάνει άλλη συνομιλία. Γράφει από μόνο σου στο mail ότι ω χαρακτήρα είσαι κλειστό στον εαυτό σου, είσαι χαμηλών τόνων, δεν έχει ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, δεν είσαι ιδιαίτερα επικοινωνιακό. Μόνο σου τα γράφει όλα αυτά. Και ε, ότι πέραν τούτου έπαθε και την ε, φάση αυτή με την κλιμακτήριο, όπω την ονομάζει. Τώρα δεν ξέρω αν όντω είχε ανδρική κλιμακτήριο. Είναι ένα χώρο που χρησιμοποιείται συνήθω από ψυχιάτρου παρά από ιατρού. Η περνούσε μια φάση κρίση μέσα τη ηλικία, δεν ξέρω τι, ούτε σημαίνει ότι η γυναίκα σου τώρα περνάει κλιμακτήριο επειδή έχει ερωτευτεί έναν άλλον άντρα και σκέφτεται σοβαρά να χωρίσει. Λοιπόν, είναι εύκολη λύση να τα ρίχνουμε όλα στην ηλικία, να τα ρίχνουμε όλα στην κλιμακτήριο κτλ. κτλ, κτλ. Ή η γυναίκα μου έχει νεύρα γιατί έχει περίοδο, ή εγώ δεν είμαι καλά επειδή έχω κλιμακτήριο. Λοιπόν, άκου να δει. Έχει παραμελήσει πάρα πολύ τη γυναίκα σου. Παντρευτήκατε όμω και δύο πολύ μικροί. Στα 20 σχεδόν μου παντρευτήκατε περίπου και δύο, δεν ξέρατε καν τον εαυτό σας πόσο μάθω, μάλλον να μάθετε τους άλλους ανθρώπους και να μάθετε τις σχέσεις. Ε, υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες, κάποιοι τύποι ανθρώπων, οι οποίοι είναι πιο κατάλληλοι για σχέση και κάποιοι που είναι λιγότερο κατάλληλοι. Το να είναι κάποιο ε, ε, κλειστό στον εαυτό του, το να μην εκφράζει τα συναισθήματα του, το να μην έχει ιδιαίτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, όλα αυτά δεν βοηθούν στο να είσαι σε σχέση. Ή αν είσαι σε σχέση και έχει αυτά τα ελαττώματα, γιατί είναι ελάττωμα να μην εκφράζει την αγάπη σου στη σύντροφο σου ή να μην στηρίζει τη σου. Είναι μειονέκτημα για κάποιον που βρίσκεται μέσα σε γάμο και μέσα σε σχέση. Είναι σοβαρό θέμα να την αφήνεις να αναλαμβάνει όλες τις ευθύνε μόνη τη και την ανατροφή των παιδιών και όλα και να τη θεωρείς ότι αντέχει, αντέχει, αντέχει το γαϊδούρι μου χωρίς φαΐ, αντέχει το γαϊδούρι μου χωρίς φαΐ, πόπο το γαϊδούρι μου ψόφισε τώρα που το έμαθα να μην τρώει. Δεν σε κατηγορώ για αυτά που συνέβηκαν, γιατί προφανώς δεν είχες αντιληφθεί, δεν γνώριζες, δεν ήξερε. Ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ήταν βλαβερός προς τη γυναίκα σου και βλαβερός προς τις σχέσεις σας. Ε, και η γυναίκα σου ε, θα μπορούσε ίσως πιο νωρίς να κάνει την επανάστασή της, πιο νωρίς να σηκώσει παντιέρα και ίσως και χωρίς να εμπλακεί με άλλο πρόσωπο. Δηλαδή θα μπορούσε γύρω στα 40, γύρω στα 35 να σου πει άκου να δεις σηκωφύγε, εγώ δεν θέλω να, να σε έχω εδώ πέρα και να είσαι διακοσμητικός αφού το ή άλλω μόνοι μου τα παιδιά, αφού το ή άλλω μόνοι μου κάνω όλα όσα κάνω, πήγαινε στο καλό του Θεού και α με ήσυχη. Και εκεί ίσω το σοκ που θα πάθαινε να σε έκανε να συνειδητοποιήσει πράγματα όπω έχει συνειδητοποιήσει τώρα. Δεν ξέρω αν σώζεται ο γάμο σου. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχω ακούσει μόνο τη δική σου πλευρά και δεν έχω ακούσει την πλευρά τη γυναίκα σου. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μη σώζεται ο γάμο Αυτό που πρέπει όπως καιδήποτε να κάνεις είναι να πας εσύ ο ίδιος σε ψυχολόγο, για σένα, εσύ ο ίδιος. Ίσως ο ψυχολόγος σου σε κάποια φάση ζητήσει να δει και τη γυναίκα σου και αν αυτή δεχθεί να πάει στο ψυχολόγο να πάει για να δώσει τη δική της, τη. Πώ να το πω. Τη δική τη πλευρά, να δώσει τη δική της οπτική. Θυμάμαι όταν ε, ε, ήμασταν με τον πρώτο μου σύζυγο σε κατάσταση που σκεφτόμασταν. που εγώ ήθελα να χωρίσω και σκεφτόμουν ότι δεν πήγαινε καλά ο γάμος. 1,5-2 χρόνια πριν να χωρίσουμε, ένα χρόνο περίπου, ναι. επέμενα και πήγε σε ψυχολόγο ο ίδιος. Εγώ πήγαινα όντω ή άλλως. Και σε κάποια φάση ήταν έτσι εκείνες τις μέρες που είχα αποφασίσει να χωρίσω. Ήδη πήγαινε, ήταν το Πάσχα του 2001 όταν του είχα πει φτάνει τελείως, δεν αντέχω άλλο, και φύγει από το σπίτι λίγες μέρες και μετά εγώ ίδια του είχα πει να, να έρθει πίσω γιατί δεν άντεχα τι αντιδράσει του που ήταν έτσι έντονε. Ήμουνα τότε και εγώ 26, αυτό 27. Ήρθε πίσω και είχαμε, είχαμε, κάνει συμφωνία να πηγαίνει στο ψυχολόγο. Και πήγε. 13 του Σεπτέμβρη του 2001, εγώ αποφάσισα να χωρίσω. 15-16 τι επόμενε μέρε πήγαμε μαζί στον ψυχολόγο του. Και κάθισε εκεί πέρα δύο ώρε, μία ώρα, δύο sessions, αρκετή ώρα και είπα τι αλήθειε μου οι οποίε αλήθειε οι δικέ μου ήταν διαφορετικέ από τι δικέ σα, γιατί ο κάθε γάμο είναι ξεχωριστό, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εμά ήταν περισσότερο ακατάλληλη επιλογή συντρόφου παρά σύντροφος σύντροφο αδιάφορο ή σύντροφο που δεν μοιραζόταν πράγματα μέσα στο σπίτι ή, ή σύντροφο που δεν εκφραζόταν. Ήταν άλλα τα θέματα μα. Κάθισα και τα είπα εκεί πέρα στο ψυχολόγο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αυτού του, του πρωινό άντρα μου τα είχα πει πολλέ φορέ. Τα είπα και στον ψυχολόγο με διαβεβαιωτικό τρόπο και με παίρνει την άλλη μέρα τηλέφωνο ο ψυχολόγο. Δεν το θεωρώ ότι ήταν επαγγελματικό αυτό που έκανε και με ρώτησε αν είχα φίλο. Και του είπα: Όχι, δεν έχω φίλο. Τα πράγματα είναι όπω σου τα λέω. Εγώ ήμουν τότε 26 ετών. Ήμουν όμω 26 ετών, ήμουν ψυχολόγο ήδη και ήμουν μεγαλωμένη και σε ένα σπίτι στο οποίο είχαμε μάθει να λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αυτή η στάση δική μου τότε οδήγησε στο να χωρίσουμε κάτι το οποίο δεν το μετανιώνω ούτε εγώ ούτε ο πρώην άνδρας μου. Δεν σου λέω ότι απαραίτητα και εσείς τώρα θα χωρίσετε. Σου λέω στην περίπτωση που θα πάει η γυναίκα σου στο ψυχολόγο μπορεί να του πει αυτά που είπα και εγώ τότε στο ψυχολόγο του τότε συζύγου μου ότι έχω φτάσει στο τέλος, έχω μετανιώσει που πήρα αυτόν τον άντρα. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι κι εγώ δεν ήμουν και η καλύτερη σύζυγος στον πρώτο μου το γάμο. Λοιπόν, να πας εσύ στο ψυχολόγο μόνο σου, μόνο σου, να βιοηθήσεις τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι υγιές πράγμα να κλαις μπροστά στα ενήλικα παιδιά σου και να κλαις μπροστά στην πρωί γυναίκα σου. Είναι χειριστικότητα αυτό το πράγμα και προκαλεί συναισθηματικό βάρος. Και δεν ξέρω αν η πρωί γυναίκα σου μένει μαζί σου στο σπίτι επειδή θέλει να μείνει μαζί σου στο σπίτι ή επειδή εσύ την παρακαλάς να μείνει μαζί σου στο σπίτι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μπορεί να μα μιλήσει αυτή να μας πει, Ξέρεις, μα πει: Ξέρει, εγώ ήθελα, να φύγω από το σπίτι και με παρακάλεσε μήνε στο σπίτι για να είμαστε σε, σε διάσταση μέσα στο ίδιο σπίτι. Μπορεί και όχι. Και επίση δεν ξέρω αν είναι μόνο συναισθηματική η απιστία, δηλαδή έχει μόνο ερωτευτεί αυτόν τον συνεργάτη τη, ή αν είναι και περισσότερο. Κάτι περισσότερο. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούμε κανέναν να τον εξαναγκάσουμε να είναι μαζί μας με το ζόρι. Εάν του άλλου του έχει τελειώσει το ερωτικό κομμάτι, δεν μπορούμε με το ζόρι να του το επαναφέρουμε. Αν υπάρχει μία περίπτωση, μία περίπτωση, ο άλλος να συνειδητοποιήσει ότι θέλει να σώσει το γάμο του, ενώ τώρα λέει ότι δεν θέλει, είναι μόνο με την απόσταση. Δηλαδή, αν εσύ ο ίδιος πει, να μην μένετε στο ίδιο σπίτι. Να μην είστε σε διάσταση μέσα στο ίδιο σπίτι, να τη το εισηγηθεί εσύ και ίσω να φύγει και εσύ από το σπίτι. Αν μπορεί να φύγει αυτή, πιο εύκολα φύγει αυτή να μην μένετε στο ίδιο σπίτι, να μείνετε πραγματικά ξεχωριστά για να δείτε να δείτε πως είστε ο ένας χωρίς τον άλλο, γιατί όσο μένετε στο ίδιο σπίτι και εσύ και κλαίγεσαι όλη μέρα και είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν τη βοηθάς να σε δει ερωτικά, σε καμιά περίπτωση. Από την άλλη όμως, εάν όντω έχει ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, είναι όντω ερωτευμένη όπως λες ότι είναι με τον συνάδελφο της, είναι δύσκολο πράγμα να αφήσει ένα φρέσκο έρωτα διάρκεια ενό έτου που είναι και πολύ ίσω ενθουσιαστικό κλπ. για να μείνει σε μια κατάσταση που ίσω μέσα σου τη θεωρεί τελειωμένη. Δεν ξέρω. Αν πρόσεξε, δεν σου έχω δώσει καμία οριστική απάντηση, επειδή μόνο υποθέσει μπορώ να κάνω. Αυτό που σου το λέω και το εννοώ είναι να πας εσύ ο ίδιος στο ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία και επίσης να μείνετε χωριστά σε διάσταση και όχι μαζί. Γιατί μόνο τότε μπορείς να καταλάβεις αν σου λείπει ο άλλος ή όχι. Ενώ αν είσαι μες στο ίδιο σπίτι σε διάσταση δεν σου λείπει ο άλλος, μη σου πω το βαριέσαι κιόλας. Λυπάμαι για αυτό που πέρασες, λυπάμαι για αυτό που βίωσες, που βιώνεις, η συμβουλή μου προς όλα τα ζευγάρια είναι να μιλάμε ανοιχτά πάντοτε, να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε από τον σύντροφό μας, δεν είναι καλή ιδέα να τα κρατάμε μέσα μας και κάποια στιγμή να κάνουμε ένα μπαμ μεγάλο και να, καταλήγει, να καταλήγουμε στο μη να το δούμε μπροστά μας. Οφείλουμε και οι άνδρες και οι γυναίκες να λέμε αυτά που νιώθουμε, να εκφράζουμε την αγάπη μας, να εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, να εκφράζουμε το θαυμασμό μας, να εκφράζουμε το θυμό μας, να εκφράζουμε τον έπαινό μας, να εκφράζουμε την αγωνία μας, να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας. Δεν νοείται γάμος, δεν νοείται σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν εκφράζονται συναισθήματα και που δεν μιλάνε, ουσιαστικά τσίστερα φέρνει ο φούρνος στην πυρά, λέμε, στην Κύπρο. Μετά, λέει, μετά έρχονται τα αποτελέσματα των παραλήψεων και των λαθών μας. Και στην περίπτωση που ο γάμος σου έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει και η ζωή. Υπάρχει ζωή και μετά τα 50. Και μπορεί αν ο γάμος σου τελειώσει, όντω εκ των υστέρων να βρει μια γυναίκα που να είναι πολύ καλύτερη από τη δική σου. Εμένα ο πρώην μου ξαναπαντρεύτηκε, χωρίσαμε το 2001, το 2005 ξαναπαντρεύτηκε και είναι πολύ ευτυχισμένα παντρεμένος με τη δεύτερη του γυναίκα που είναι μαζί 15 χρόνια και ταιριάζουν πάρα πολύ και είναι πολύ καλά. Εγώ ξαναπαντρεύτηκα το 2018. Δεν σημαίνει ότι αυτό που νιώθει τώρα ότι είναι το τέλο του κόσμου που τελειώνει ο γάμο, ότι είναι όντω το τέλο του κόσμου. Έτσι το βιώνει τώρα. Σου στέλνω την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου. Καλό βράδυ.